ήταν η πρώτη συνάντηση του Ζεύγου Τσοχατζόπουλου μετά την προφυλάκησή του. Η Βίκη Σταμάτη οδηγήθηκε από τις γυναικείες στις ανδρικές φυλακές, όπου την περίμενε ο σύζυγός της και μία ώρα αργότερα επέστρεψε στο κελί της. Μπορείτε να βγείτε. Με μαύρα γυαλιά, χωρίς χειροπέδες και με αθλητική περιβολή, η Βίκη Σταμάτη ζήτησε βοήθεια για να βγει από το αυτοκίνητο, καθώς όπως λένε οι δικηγόροι της, διανύει την 7η μέρα της απεργίας πείνας. Κυρία Σταμάτη, πώς είστε? Μάθαμε ότι κάνετε απεργία πείνας. Η επιδείνωση ψυχολογική τουλάχιστον, αλλά και από η γενική κατάσταση υγείας έχει επιδεινωθεί. Η συνάντηση έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, σε μια αίθουσα που συνεδριάζει το Συμβούλιο των Φυλακών και βρίσκεται δίπλα στο γραφείο του Διευθυντή. Διήρκησε λιγότερο από μία ώρα. Αν και ο Άγγης Τσοχατζόπουλος ακόμα δεν έχει υποβάλει αίτημα να δει την επίσης προφυλακισμένη κόρη του, η συνάντηση με τη σύζυγό του ήταν η πρώτη του αγωνία όταν εκείνη κλείστηκε στη φυλακή την περασμένη Παρασκευή. Η συνάντηση έγινε υπό την διακριτική παρακολούθηση δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων και βασικό θέμα συζήτησης το παιδί τους και οι νομικές ενέργειες για να βγει από τη φυλακή 49χρονη. Πληροφορίες θέλουν τον Άγγη Τσοχατζόπουλο να προσπάθησε να πείσει τη σύζυγό του να κάνει υπομονή και να σταματήσει την απεργία πείνας για χάρη του παιδιού τους, ενώ η Βίκη Σταμάτη του εξέφρασε την πικρία της ότι βρίσκεται άδικα στη φυλακή. Οι νομικοί παραστάτες της 49χρονης εξαντλούν κάθε ενδικό μέσο για να την αποφυλακίσουν. Προχθές κατέθεσαν στο πρωτοδικείο αίτημα να συνεχιστεί η κράτησή της στο σπίτι της στη Διονυσίου Αεροπαγίτου και σήμερα έφτασαν μέχρι τον Άριο Πάγο για να ζητήσουν από τον εισαγγελέα Ιωάννη Τέντε την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο δεν αντικαταστάθηκε ο ανακριτής που τελικά την έστειλε στη φυλακή. Να ελέγξετε την τήρηση της νομιμότητας της μέχρι στιγμής διαδικασίας, τόσο ως προς την τύχη της αιτήσεως εξαιρέσεως του ανακριτή που απορρίφθηκε, όσο και της προσωρινής μου κρατήσεως. Λέμε λοιπόν ότι παρήχθη η απόλυτη ακυρότητα, την οποία μόνο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ελέγξει. Η προφυλάκηση του Άγγη Τσοχατζόπουλου έγινε βασικό θέμα μέχρι και στους New York Times. Η περίπτωση του κυρίου Τσοχατζόπουλου σηματοδοτεί την άνοδο και ίσως τώρα την πτώση μιας πολιτικής κουλτούρας που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.